Καλό μεσημέρι, κοίτα, κυρίες και κύριοι. Σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αβέροφ Νεοφύτου, πάντοτε σε συνάρτηση με την παγκόσμια οικονομική κρίση, αυτήν τη νέα κρίση που όλος ο κόσμος περνά τώρα εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και στα θέματα ασφάλειας που προκύπτουν από αυτή την παγκόσμια κρίση, την κρίση στην οικονομία, στην κατανάλωση, στον πληθωρισμό. Και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα θέματα εσχροκέρδειας, ρωτήθηκε για αυτά τα θέματα αν υπάρχει εσχροκέρδεια στα καύσιμα και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Ο κύριος Νεοφύτου κάλεσε σε αυτή την περίπτωση, Νικήτα, τα Υπουργεία Οικονομικών και Εμπορίου να προβούν σε τεκμηριωμένους ελέγχους για να διαπιστωθεί αν όντως υπάρχει ή αν δεν υπάρχει, και είναι απλώς μία εντύπωση που επικρατεί στον κόσμο, με δεδομένο όμως πάντοτε και υπό το φως της παγκόσμιας αναταραχής και του πληθωρισμού, της ακρίβειας που υπάρχει σε όλο τον κόσμο εξαιτίας της ρωσικής εισβολής και της ακρίβειας. Τώρα, από εκεί και πέρα, Νικήτα, αναφέρθηκε και στο θέμα της ασφάλειας, όπως ανέφερα, ή της ανησυχίας που επικρατεί παγκοσμίως εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και αυτό το αίσθημα ασφάλειας ή ανασφάλειας που νιώθουν οι πολίτες σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Νεοφύτου σε αυτό το σημείο, Νικήτα, ανέφερε ότι παρατηρεί έτσι ένα εφησυχασμό στην κυπριακή κοινωνία τη στιγμή που σε όλο τον κόσμο υπάρχει μία ανησυχία. Τόνισε μάλιστα συγκεκριμένα ότι υπάρχει στην Ελλάδα μία κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός που είναι αξιόπιστοι και ένας Ερτογάν στην αντίπερα όχθη, ο οποίος είναι εκτός εαυτού και εκτός ελέγχου με αφορμή το ταξίδι του κ. Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα όσα προέκυψαν από αυτό το ταξίδι. Μάλιστα ο κ. Νεοφύτου σημείωσε ότι χωρίς να κινδυνολογεί όπως είπε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανησυχία για τον ίδιο τον κ. Νεοφύτου ότι ο Ερτογάν μάλλον δεν πρόκειται να δοκιμάσει κάτι σε αυτό το θερμό καλοκαίρι όπως αναμένεται σε σχέση με την Ελλάδα, και εξέφρασε ένα προβληματισμό μήπως ο Ερτογάν δοκιμάσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, την Ελλάδα μέσω της Κύπρου, δοκιμάσει δηλαδή κάτι στην Κύπρο. Σε αυτό το πλαίσιο αλλά και στα θέματα οικονομίας που προαναφέραμε, Νικήτα, ο κύριος Νεοφύτου ως υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2023 κάλεσε τους δύο αυθυποψηφίους του, τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, να μην κρύβονται και να τοποθετηθούν σε όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν σήμερα την παγκόσμια κοινότητα, τα θέματα που απασχολούν την Κύπρο. Ο ίδιος εξέφρασε την στήριξη του στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ωστόσο σημείωσε ότι με δεδομένη της θέσης και των Ερτογάν εκτός ελέγχου αμφιβάλλει κατά πόσον μπορεί να προκύψει κάτι και, όπως είπε, περιμένει την ώρα που θα συναντηθεί σε ένα διάλογο μαζί με τους κυρίους Νίκο Χριστοδουλίδη και Ανδρέα Μαυρογιάννη, ακριβώς για να συζητήσουν όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν και τον παγκόσμια κοινότητα αλλά ειδικότερα και την Κύπρο. Και όπως είπα, είπε ότι αναμένει τις αποφάσεις του ΔΙΚΟ και του ΑΚΕΛ για τον υποψήφιο που θα στηρίξουν αυτά τα κόμματα, προκειμένου ο ίδιος να έχει ένα διάλογο μαζί τους. Νικήτα. Άρα τους είπε να μην κρύβονται και να τοποθετηθούν για όλα αυτά τα καυτά θέματα. Περιμένουμε να δούμε αν θα πάρουν την μπάλα Μαυρογιάννης Χριστοδουλίδης και αν θα απαντήσουν. Ακριβώς, Νικήτα. Ο κύριος Νεοφύτου είπε ότι ανυπομονεί να συναντηθεί μαζί τους σε ένα τραπέζι διαλόγου εν ώψη των προεδρικών εκλογών
πάντοτε για να συζητήσουν ακριβώς αυτά τα θέματα και μάλιστα για απευθυνόμενος εκατέρωθες τους δύο αυτούς υποψηφίους τόνισε ότι θα πρέπει να απαντήσουν κατά πόσον θεωρούν, πιστεύουν ότι αποτελούν μέρος, αποτελούσαν μέρος μιας διεφθαρμένης κυβέρνησης όπως η αντιπολίτευση για πάρα πολύ καιρό έλεγε και κατά πόσον πιστεύουν ότι συμπεριφέρονταν, συνεργάζονταν με έναν πρόεδρο νεκροθάφτη του Κυπριακού για τον κύριο Μαυρογιάννη αυτή η ατάκα. Λοιπόν, περιμένω να δούμε αν θα απαντήσουν οι δύο.